Με δυσάρεστες ειδήσεις ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τρία γυμνάσια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Καθώς, όπως αποκάλυψε το Κοζάνη Media, τα γυμνάσια Ανοκόμη, Εράτρας και Τρανοβάλτου έχουν μπει στο στόχαστρο του Υπουργείου Παιδείας για κλείσιμο. Τα γυμνάσια που είχαν διασωθεί την τελευταία στιγμή από τις συνεννόησεις του 2011 λειτουργούν έκτοτε ως παραρτήματα των γυμνασίων Κρόκου, Γαλατινής και Λιβαδερού. Αντίστοιχα, όπως τόνισε σήμερα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, το γυμνάσιο του Τρανοβάλτου θα λειτουργήσει κανονικά με την προοπτική να ιδρυθεί αυτόνομη δομή, ενώ προς κλείσιμο οδεύει το γυμνάσιο της Ανοσκόμης και μεταφορά των 30 περίπου μαθητών στο γυμνάσιο του Κρόκου. Με κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα παραρτήματά μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να καλύψει τα παραρτήματά μας. Σαφώς εγώ με αίτημά μου το Μάιο ζήτησα από τον Υπουργό Παιδείας να λειτουργήσουν και τα τρία παραρτήματα. Ο Υπουργός εδώ και 7 χρόνια, τουλάχιστον στα χρόνια που είμαστε εμείς στην διακυβέρνηση, στα τρία τελευταία χρόνια λειτουργούν τα παραρτήματα με υπογραφή του Υπουργού. Έχουμε ένα θέμα γιατί αυτά τα σχολεία δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο να τα καλύπτει και το Υπουργείο σκέφτεται να λειτουργήσουν, να κλείσουν αυτά τα παραρτήματα ώστε να λειτουργούν, γιατί υπάρχουν δίπλα άλλα σχολεία που μπορούν να καλύψουν το μαθητικό πληθυσμό. Για το σχολείο που σίγουρα θα λειτουργήσει είναι το Τρανοβάλτο, το παράρτημα, σε μια προοπτική να ιδρύσουμε σχολείο πλέον στο Τρανόβαλτο, γιατί οι αποστάσεις μεταξύ Ελάτης, Τρανοβάλτου και Λιβαδερού είναι τεράστιες και είναι δύσβατος ο δρόμος. Άρα προσανατολιζόμαστε να ιδρύσουμε το γυμνάσιο Τρανοβάλτου. Πριν από μερικές ημέρες, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Ανοκόμη για το θέμα, παρουσία και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Κώστα Κωνσταντόπουλου, στη διάρκεια της οποίας οι περισσότεροι γονείς των μαθητών αντέδρασαν στο κλείσιμο του εκεί γυμνασίου και στη μεταφορά των μαθητών στον Κρόκο. Στην Ανοκόμη έχουμε ένα σχολείο, το γυμνάσιο Κρόκου, το οποίο είναι στα 3 χιλιόμετρα και έχουμε κάνει μια αρκετή έτσι δουλειά με τους γονείς από το Φλεβάρι ακόμη, θέλοντας να στηρίξουμε ένα περιφερειακό γυμνάσιο, τα παιδιά του παραρτήματος που είναι γύρω στα 30-32 να μεταφερθούν στο γυμνάσιο Κρόκου, ούτως ώστε να έχουμε ένα σχολείο ισχυρό, το γυμνάσιο του Κρόκου. Είναι μια συνάντηση πριν από κάποιες μέρες στο χωριό με δική μου πρωτοβουλία, μετά την κοινοποίηση της απόφασης. Ενημερώθηκαν οι γονείς, υπάρχουν επιφυλάξεις και ενστάσεις. Κατατέθηκαν, ήταν παρόν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Έχει θέματα όλη αυτή η συζήτηση, δεν έχει κλείσει φαντάζομαι. Υπάρχουν και νομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας και ζητήματα που πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας είναι πρώτο ποιο είναι το ιδανικό και το καλύτερο για τα παιδιά. Με εκπαιδευτικά κριτήρια, με κριτήρια που τα ευνοούν ως προς την κομμάτι της διδασκαλίας, του σχολείου. Νομίζω αυτό είναι το ζήτημα και έτσι πρέπει να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα το συζητάμε και με τους ανθρώπους της εκπαίδευσης και με την τοπική κοινωνία για να δούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Επαναλαμβάνω, για τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Κωνσταντόπουλου, το γυμνάσιο της Εράτηρας για φέτος τουλάχιστον θα λειτουργήσει. Από την επόμενη χρονιά, λογικά, θα συγχωνευθεί με αυτό της Γαλατινής. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι διευθυντές εκπαίδευσης, η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά σε επίπεδο στελέχωσης των σχολικών δομών με καθηγητές, με μικρές μόνο ελλείψεις, οι οποίες θα καλυφθούν έως το τέλος του μήνα. Η Μακεδονία δεν έχει ελλείψεις σε καθηγητές, ιδιαίτερα στα γενικά σχολεία όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Όλα τα σχολεία έχουν ανοίξει την ώρα τους. Φέτος έχουμε κάνει τις πιο πολλές προσλήψεις σε αναπληρωτές και ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή. Έχουμε καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών της ειδικής αγωγής.
Μας μένουν κάποιες μικρές ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, που αυτό θα το κάνουμε εντός του μηνός προς το τέλος του μήνα και θα καλύψουμε όλα τα κενά και της παράλληλης στήριξης. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απολύτως πλήρως όχι. Ήδη έχουμε τοποθετήσει 59 αναπληρωτές. Συνεχίζεται η πρόσληψη των αναπληρωτών. Αισιοδοξούμε ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες τα σχολεία μας θα είναι απολύτως έτοιμα για να ξεκινήσουν όλα τα μαθήματα σε όλο το νομό.